Θα ταράξουμε τα νερά. Αλλά δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν πρόκειται στο εξής να γίνουν δεκτές, πρακτικές και λογικές του παρελθόντος που οδήγησαν τους δρόμους του Ηρακλείου στη σημερινή τους εικόνα με τα παπούρια, τις λακκούβες και τα ιδιότυπα μπαλώματα από το ράβε ξύλων των εργασιών, έστειλε ο Δήμαρχος Ηρακλείου στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία ομόφωνα εγκρίθηκε το νέο κανονιστικό πλαίσιο που θα διέπει το σύνολο των υποχρεώσεων των εταιριών που εκτελούν έργα στο Δήμο Ηρακλείου. Είναι ένας κανονισμός πλήρης, θα έλεγε κανείς ότι είναι αυστηρός υπό την έννοια ότι προβλέπει με μεγάλη σαφήνεια τις περιπτώσεις τις οποίες πρέπει να γίνεται πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος, και αυτό αφορά ιδιαίτερα στους δρόμους οι οποίοι έχουν στρωθεί ήδη τα 5 τελευταία χρόνια, προσθέτοντας σε αυτά και τον χρόνο της οριστικής παραλαβής, και πηγαίνουμε στα 6,5 χρόνια. Επί της ουσίας, ο Αλέξης Καλοκαιρινός και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισαν να αυστηροποιήσουν την κανονιστική πράξη, εκτείνοντας το βάρος της ευθύνης για τις εταιρείες ακόμη και μετά την ολοκλήρωση και παράδοση των έργων. Πρέπει να έχουμε μια αδιατάρακτη επιφάνεια, που σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε εξάρσεις ούτε βαθουλώματα στις τομές, και αυτό σε βάθος χρόνου, όχι μόνο την ώρα που παραδίδονται, αλλά και στη συνέχεια. Και βεβαίως ότι θα έχουμε τον ίδιο συντελεστή τριβής, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την οδική ασφάλεια όταν περνούν οχήματα, είτε αυτά είναι δίκυκλα, είτε αυτά είναι αυτοκίνητα. Ότι η εικόνα αυτή που έχουν σε μεγάλο βαθμό, ακόμη και δρόμοι του Ηρακλείου που έχουν ασφαλτοστρωθεί τα τελευταία χρόνια, δεν είναι μια εικόνα που αρμόζει στην πόλη και κυρίως μια κατάσταση που δεν εμπνέει ασφάλεια και ποιοτικές μετακινήσεις, σημείωσε ο Αλέξης Καλοκαιρινός, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να σημειώνει επίσης πως η αλλαγή στην κανονιστική αυτή ρύθμιση υπήρξε μονόδρομος και στόχευση της Δημοτικής Αρχής. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ήταν μια βασική μας επιδίωξη, να μην φτιάξουμε μια κανονιστική η οποία να μην συνάδει με την εθνική νομοθεσία. Συνάδει λοιπόν, απλά αυστηροποιεί το πλαίσιο. Και αυστηροποιεί το πλαίσιο προς όφελος των δημοτών του Ηρακλείου. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και κυρίως πρέπει να είμαστε ανυποχώρητοι όταν διαπιστώνουμε οποιαδήποτε στιγμή ότι οι υποχρεώσεις των εταιριών δεν έχουν τηρηθεί. Το ίδιο αυστηρό πλαίσιο που θα περιλαμβάνει ακόμη και πρόστιμα εκτείνεται και στις εργασίες για να περάσουν δίκτυα, κατά τις οποίες οι εταιρείες θα πρέπει να αφήνουν ανεπηρέαστο το ριζικό σύστημα των δέντρων. Μέριμνα που αποτελεί πρωτοπορία για το Δήμο Ηρακλείου, που δείχνει το δρόμο στην υπόλοιπη Ελλάδα, όχι μόνο για την προστασία του πρασίνου, αλλά και την ασφάλεια για τους πολίτες, στη βάση του όποιου κινδύνου, όπως η πτώση, μπορεί να σημειωθεί μετά από μια επαναλαμβανόμενη επιβάρυνση του αστικού πρασίνου. Ανάλογα με τη διάμετρο του δέντρου ή την περίμετρό του, ανάλογα ποιο πρότυπο θα ακολουθήσουμε, θα είναι και η απόσταση που θα οφείλει ο ανάδοχος να κάνει την εκκαφή του. Έτσι θα προστατεύσουμε τις ρίζες των δέντρων από τις εκκαφές. Ο Δήμος πρέπει να προστατεύει και την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των δημοτών. Για το λόγο αυτό είμαστε εδώ.